προς χάριν αυτών οι οποίοι μας ακούνε αυτή τη στιγμή και από το διαδίκτυο, διότι, καθώς γνωρίζετε, οι εκκλησίες μας είναι κλειστές για ευνοήτους λόγους. Να πούμε δύο λόγια, αγαπητοί μου αδελφοί, σήμερα που ξεκινάει η Αγία και Μεγάλη Τεσσαρακοστή, αυτή η μεγάλη περίοδος της Εκκλησίας που είναι θεραπευτική περίοδος, θεραπευτική για την ψυχή μας, και πρέπει να προσπαθήσουμε όλοι μας να συμμετέχουμε. Και το λέω αυτό διότι μερικοί νομίζουν ότι είναι η επεκφυγή το να ξεφύγουμε δηλαδή από την νηστεία. Άλλοι λένε νηστεύω τρεις μέρες, άλλοι μία εβδομάδα, άλλοι τέλος πάντων ο καθένας το δικό του. Όμως πρέπει να γνωρίζουμε ότι η Εκκλησία μας έχει θεσμοθετήσει τις Τετάρτες και Παρασκευές. Υπάρχουν χριστιανοί μας που δεν το γνωρίζουν, ότι νηστεύουμε Τετάρτη και Παρασκευή. Δεν το γνωρίζουν. Υπάρχουν χριστιανοί που δεν γνωρίζουν ότι έχουν θεσμοθετηθεί οι Σαρακοστές από την Εκκλησία μας. Μάλιστα, υπάρχει κάποιος κανόνας της Εκκλησίας που λέει ότι ο χριστιανός ο οποίος δεν νηστεύει Τετάρτες και Παρασκευές, δεν νηστεύει Σαρακοστές, δεν είναι χριστιανός. Τι σημαίνει αυτό, ότι πρέπει δηλαδή να μετανοήσει και να αποφασίσει να νηστεύει. Βεβαίως, εφόσον μπορεί. Δεν λένε, ας πούμε, κανείς να κάνει ζημιά στο σώμα του, να έχει ασθένειες, να έχει ζάχαρη κλπ. Κι όμως υπάρχουν άνθρωποι με ζάχαρο, με ασθένειες, ηλικιωμένοι, το ξέρω, που τους λες να μην νηστεύσουν, κι όμως αυτοί νηστεύουν. Και αυτό είναι δηλαδή πραγματικά απορίας άξιων και θαυμασμού άξιων και έχει μεγάλο μισθό από τον Θεό αυτό το πράγμα, όταν ο άνθρωπος κάτι θυσιάζει από τον εαυτό του. Δηλαδή, αδελφοί μου, τι περιμένουμε, να είναι τα πράγματα όλα εύκολα? Βλέπετε ότι τώρα πέσαμε στα δύσκολα. Λέει ο Άγιος Μάρκος, ο ασκητής, να θυμάμαι καλά, ότι όταν λέει εμείς δεν θέλουμε να δυσκολευτούμε, τότε ο Θεός επιτρέπει και έρχονται δυσκολίες τις οποίες εμείς δεν μπορούμε μετά να αποφύγουμε. Όταν εμείς όμως επιτρέπουμε στον εαυτό μας να δυσκολεύεται, ξέρετε τι έχει αυτό σαν συνέπεια, να έρχονται τα πράγματα εύκολα στη ζωή μας. Μεγάλο μυστικό αυτό. Αυτό είναι πνευματικό μυστικό. Και δεν το γνωρίζουμε πολλοί αδελφοί μας. Αυτό σημαίνει δηλαδή ότι ο Θεός θέλει να κάνουμε κι εμείς μια θυσία. Μια θυσία, να κάνουμε μια μικρή θυσία. Και για ποιον θα την κάνουμε την θυσία? Έχει ανάγκη ο Θεός από εμάς? Ο Θεός, λένε οι Άγιοι Πατέρες, είναι ανενδεείς. Δεν έχει ανάγκη από τίποτα και από κανέναν. Τι Θεός θα ήταν άλλωστε? Αυτά όλα που κάνει, αυτά όλα που θεσμοθετεί η Εκκλησία, τα κάνει για μας. Διότι όσο περισσότερο ο άνθρωπος αγωνίζεται και προσπαθεί και δείχνει φιλότιμο, τόσο περισσότερο παίρνει τη χάρη του Θεού. Άρα λοιπόν, σε αυτή τη στιγμή, σήμερα που βλέπετε, αύριο ξεκινάει η Αγία και Μεγάλη Τεσσαρακοστή, ας φιλοτιμηθούμε όλοι να κάνουμε το κατά δύναμη. Και τώρα ίσως να γελάσετε, αλλά υπάρχουν μερικοί που λένε ότι καθαρά Δευτέρα λέει θα καθαρίσω λέει το ψυγείο μου. Μα το ψυγείο σου εδώ το έχεις καθαρίσει την προηγούμενη εβδομάδα, τις προηγούμενες εβδομάδες το καθαρίζεις τώρα. Και αρχίζουν και τρώνε, ό,τι έχει μέσα στο ψυγείο αρχίζουν και το τρώνε. Το ψυγείο μου είναι τώρα καθαρό και με νηστίσιμα μέσα. Και μάλιστα, όπως ξέρετε, υπάρχουν χριστιανοί οι οποίοι το πρώτο τριήμερο δεν βάζουν τίποτα στο στόμα τους. Ούτε ψωμί, ούτε νερό. Το λεγόμενο τριήμερο. Δεν είναι υποχρεωτικό φυσικά αυτό. Αλλά είναι αυτό που λέγαμε προηγουμένως για το φιλότιμο. Όταν ξεκινήσει ο αγωνιστής, ο αθλητής, όταν ξεκινήσει το εκατοστάρι με δύναμη, φυσικά θα φτάσει πρώτος. Άμα ξεκινήσει έτσι με ραθυμία, με απροθυμία κτλ. Ζήτημα είναι αν θα φτάσει και στο τέλος. Άρα όλα αυτά έχουν κάποια σημασία τα οποία βάζει η Εκκλησία μας. Βέβαια, όποιος μπορεί, δεν λέω εγώ το υποτρίμηνο έτσι. Θα πρέπει να ρωτήσετε τον πνευματικό σας, να πάρετε ευλογία, όποιος έχει σκοπό να το κάνει, να ρωτήσετε τον γιατρό σας ότι μπορείτε, ότι είστε υγιείς κτλ. Διότι είναι κάπως, ας πούμε, αυτό πιο προχωρημένο. Και βλέπετε σήμερα η Εκκλησία μας αυτήν την ημέρα, στο ξεκίνημα δηλαδή της Αγίας και Μεγάλης Τεσσαρακοστής, αυτού του μεγάλου αγώνα, αυτή τη μεγάλη θεραπευτική περίοδου, γιατί πραγματικά πρόκειται για περίοδο που η ψυχή μας θεραπεύεται. Από όλα τα πάθη θεραπεύεται η ψυχή μας, τώρα τη μεγάλη Τεσσαρακοστή, μέχρι το Πάσχα. Και αυτό είναι άλλωστε και το ζητούμενο. Τι έλεγε σήμερα το Ευαγγέλιο, τι μας είπε, τι μας λέει η Εκκλησία, ο Χριστός δηλαδή, εάν αφείτε εις ανθρώπης τα παραπτώματα αυτών, αφήσει και ημίν ο Πατήρ μόνο ουράνιον. Εάν δεν μη αφείτε εις ανθρώπης τα παραπτώματα αυτών, ουδέ ο Πατήρ ημών αφήσει τα παραπτώματα ημών. Πόσο απλά λόγια και κατανοητά και
ξεκάθαρα και κρυστάλλινα, όπως θα έλεγε κανείς. Τι λέει δηλαδή? Αν συγχωρείτε δηλαδή εσείς τους αδελφούς σας, θα σας συγχωρέσει και ο Θεός. Εάν όμως εσείς δεν συγχωρείτε τους αδελφούς σας, μην περιμένετε να σας συγχωρέσει και ο Θεός. Και εμείς λέμε, Θεέ μου συγχώρεσέ με, Θεέ μου συγχώρεσέ με, Θεέ μου συγχώρεσέ με, και εμείς τα κρατούμενα τσουβάλια και στήλες. Αυτός δεν με χαιρέτησε, ο άλλος μου μίλησε άσχημα, ο άλλος με αδίκησε, με έκανε, με έκανε κλπ. Δεν είμαι για αυτούς που είναι, που μας κάνουν καλό. Δεν είμαι για αυτούς που μας αδικούν φυσικά. Αυτούς που δεν μας φέρουν σωστά, αυτούς πρέπει να συγχωρήσουν. Ποιους? Αυτοί οι οποίοι μας ευεργετούν. Αυτούς τους χρωστάμε και ευγνωμοσύνη. Εννοείται. Τόσο απλό πράγμα, αγαπητοί μου αδελφοί, και όμως δεν το καταλαβαίνουμε. Δεν το έχουμε βάλει μέσα στη ζωή μας. Και έρχονται άνθρωποι, σας το λέω έτσι, αυτό από πρώτο χέρι και στην εξομολόγηση, και λένε τέλος πάντων αυτά που έχουν να πούνε, και δεν λένε ότι έχουν κρατούμενα με ανθρώπους, ότι δεν μιλούνται με ανθρώπους. Και αυτοί οι άνθρωποι μπορεί να είναι μεταξύ συγγενείς, μπορεί να είναι τα παιδιά τους, μπορεί να είναι οι γονείς τους. Πώς περιμένουμε, αγαπητοί μου αδελφοί, μετά να πάρουμε τις ευλογίες του Θεού? Κινδυνεύουμε να χάσουμε και τη συγχώρεση από τον Θεό. Και ας μας διαβάζει ο παπάς τη συγχωρητική ευχή. Μα εμείς δεν έχουμε συγχωρήσει τους αδελφούς μας, να το λέει ο Χριστός, σήμερα στο Ευαγγέλιο. Εάν δεν συγχωρήσετε στους αδελφούς σας τα αμαρτήματα αυτών, ούτε και ο Θεός πρόκειται να σας συγχωρήσει τα αμαρτήματά σας. Πόσο ανενδεής είναι ο Θεός μας πάλι εδώ, δεν ζητάει κάτι για τον εαυτό του, για μας ζητάει. Θέλει να ζούμε καλά. Θέλει να είμαστε μονιασμένοι, αγαπημένοι ο ένας με τον άλλον. Να μην έχουμε κρατούμενα. Να μην έχουμε δηλητήριο μέσα στην ψυχή μας. Διότι εσύ που κρατάς αυτή την κακία, μην νομίζεις ότι βλάπτεται αυτός τον οποίο του κρατάς μούτρα, στο πούμε έτσι, κακή κλπ. Το δηλητήριο, την ψυχή σου πρώτα υπάρχει μέσα και την δηλητηριάζει. Και δεν σε αφήνει να ηρεμήσεις. Δεν σε αφήνει να κοιμηθείς ήσυχος το βράδυ. Δεν σε αφήνει να γίνεις κληρονόμος της ουράνιας βασιλείας. Λοιπόν, αδελφοί μου, ας το προσέξουμε αυτό. Με αυτό ξεκινάει η Εκκλησία. Την συγχώρεση των πάντων και για όλα. Διότι, ας πούμε ότι κάνουμε και νηστείες αυστηρές, κάνουμε και, και προσευχές αυτό το διάστημα, κάνουμε και μετάνοιες. Αν θέλετε, κοιμόμαστε και κάτω στο πάτωμα και κακοπαθούμε. Μα άμα δεν συγχωρέσουμε, τίποτα δεν κάναμε. Μηδέν στο πηλίκο. Καλύτερα να μην κάνουμε τίποτα από όλα αυτά και να έχουμε μέσα στην ψυχή μας αγαθότητα, πραότητα, συγχωρητικότητα προς όλους. Και για να μην καθυστερήσουμε, θέλω επίσης να σας πω και το τελευταίο, το οποίο αναφέρεται βέβαια και στην νηστεία. Άλλη φορά έχουμε αναφερθεί στην νηστεία. Επίσης πολύ σημαντικό αυτό που λέει ο Χριστός στο τέλος σήμερα. Μη θησαυρίζετε θησαυρούς αυτής της γης, όπου συσκευρώσεις αφανίζει και όπου κλέπτε διορίσθηση και κλέπτωση. Θησαυρίζετε δε θησαυρούς εν ουρανών. Όπου γάριστε είναι ο θησαυρός ημών, εκεί και η καρδία ημών. Πού είναι η καρδιά μας, αγαπητοί μου αδελφοί? Ας κρίνει ο καθένας πού βρίσκεται η καρδιά του. Για ποιον χτυπάει η καρδιά του? Για ποιον χτυπάει? Για τα χτήματά μας? Για τα χρήματά μας? Για τα χρηματιστήρια πάνω τα όλα. Καπνός τα προηγούμενα χρόνια. Για τα ακίνητά μας? Για τα οικόπεδά μας? Για τα αυτοκίνητά μας? Για τα παιδιά μας? Για τις σπουδές τους? Για τις ξένες γλώσσες? Για τα μεταπτυχιακά? Εάν δεν χτυπάει η καρδιά μας για τον Θεό, είναι όλα άχρηστα. Διότι όλα αυτά τα γήινα κάποια μέρα θα σβήσουν, θα εξαφανιστούν, θα χαθούν. Τι θα μείνει μόνο? Ό,τι κάναμε για τον Θεό. Τίποτε άλλο. Ό,τι κάναμε για τον Θεό, αυτό θα μείνει. Και ας σκεφτεί ο καθένας για ποιο λόγο κουραζόμαστε σε αυτήν εδώ τη ζωή. Κουραζόμαστε για κάτι το οποίο πραγματικά θα μας μείνει, ή κουραζόμαστε για μάταια και καθημερινά πράγματα? Το λέει ο Χριστός. Μη θησαυρίζετε θησαυρούς επί της γης. Άλλωστε, λέτε τώρα, αφήστε που τώρα είμαστε ενώπιον, ας πούμε, ενός παγκοσμίου κράχου, όπως λένε οι ειδικοί, και δεν θα μείνει τίποτα όρθιο. Εκεί θέλουν να μας οδηγήσουν. Να εξαφανίσουν όλα και τις οικονομίες και τις καταθέσεις των ανθρώπων, να τους εξαθλιώσουν όλους, ούτως ώστε να κρεμόμαστε από μια παγκόσμια διακυβέρνηση, τη λένε αυτοί. Εσείς να ακούσετε, παγκόσμια δικτατορία, που ξέρετε που μας οδηγεί. Δεν είναι του παρόντος, να το πούμε. Λοιπόν, εμείς δεν ενδιαφερόμαστε για αυτούς τους θησαυρούς, γιατί έχουμε το θησαυρό μας
στους ουρανούς. Και θησαυρός στους ουρανούς σημαίνει ότι αυτά που κάνουμε, θα κάνουμε για τον Θεό. Και θα μου πεις, γιατί η Εκκλησία το βάζει σήμερα? Γιατί μας θυμίζει και την ελεημοσύνη η Εκκλησία. Αυτή την περίοδο, να μην σκεφτόμαστε μόνο τον εαυτό μας, αλλά να σκεφτόμαστε και τους άλλους. Την ελεημοσύνη. Διότι αυτός ο οποίος, λέει η Αγία Γραφή, ελεεί τον αδελφό του, βοηθάει τον αδελφό του, παρηγορεί τον αδελφό του, βοηθάει τον ίδιο τον Χριστό. Και αυτός που βοηθάει τον ίδιο τον Χριστό, όταν θα βρεθεί ενώπιον του Κυρίου εκείνη την ημέρα, θα απολαύσει με τόπο και επιτόκιο αυτούς τους θησαυρούς. Θα βρει το θησαυρό του αυτό στους ουρανούς, να είμαστε σίγουροι γι' αυτό και εύχομαι όλοι μας να έχουμε εκεί τους θησαυρούς μας. Αμήν.